επόμενη δόση να μου λέγει, εμένα μου είναι υπουργός ή βουλευτής. Θα πρέπει να δώσετε ένα εκατομμύριο σε ένα εκατομμύριο λαθρομετανάστες στην ελληνική ηθαγένεια. Θα το υπέγραφα εγώ, πιστεύετε. Θα το υπέγραφα. Ούτε μία στο δισεκατομμύριο δεν το υπέγραφα. Δεν πάνε να πάρουν και το ευρώ τους και το θέλουν. Αυτό θα πει εγώ ιδεολογία. Όχι έχω ιδεολογία όσο έχω την καρέκλα. Μάλιστα. Αυτό δεν είναι ιδεολογία, με συγχωρείτε. Άρα οι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ δεν πιστεύαν ότι η ιδιωτικοποίηση είναι κακό πράγμα σε όλη τους τη ζωή. Κατεβαίναν στο πεζοδρόμιο και φωνάζανε ξεπούλημα το ένα, ξεπούλημα το άλλο, ξεπούλημα το τρίτο. Γιατί αυτό τους βόλευε πολιτικά. Γιατί αν πράγματι το πιστεύανε, δεν θα ψηφίζανε το υπερταμείο που ψηφίσανε. Δεν μπορούν όμως, κυρία μου, να είναι ταυτοχρόνως σωστά και τα δύο. Δεν μπορεί και να έχουν ψηφίσει το υπερταμείο με πρόεδρο Γερμανό. Και λέω Γερμανό γιατί πριν από 2 ημερών έγινε γνωστή η πρόταση του κ. Τσακαλώτου. Κύριε Γερμανός ο επικεφαλής, έτσι. Η Madame Merkel Go Back και η Γερμανοτσολιάδες για Τέταρτο Ράιχ, πρόεδρο του Ταμείου, βάζουν Γερμανό για να συνεννοούμαστε. Λοιπόν, θυμάστε που κυνηγάγαν τον Ταλέπορο το Φούχτελ εκεί στη Θεσσαλονίκη με κάτι καφέδες, κάτι Σιριζέοι συνδικαλιστές. Το θυμάστε. Και λέγα ότι να τα πάνε, δεν ντρέπονται οι άνθρωποι ότι είχε εδώ για να βοηθήσει. Και με κατηγορούσαν εμένα η Γερμανοτσολιά. Οι άνθρωποι αυτοί που πετάγαν τους καφέδες και με κατηγορούσαν εμένα η Γερμανοτσολιά βάζουν πρόεδρο στο υπερταμείο. Στο οποίο υπερταμείο έχουν πάει το σύνολο της κρατικής περιουσίας ένα Γερμανό. Για φανταστείτε να έλεγε ο Σαμαράς, θα βάλω πρόεδρο στο ΤΑΙΠΕΔ, όχι στο υπερταμείο που είναι υπερπολαπλάσιο. Ένα Γερμανό, τι θα γινόταν στην Ελλάδα. Μόνο αυτό, τίποτα άλλο. Τι θα γινόταν. Πείτε μου εσείς. Τι θα γινόταν. Ωραία, τι θα ακούγαμε. Ωραία, τι θα ακούγαμε. Θυμάμαι ακόμα τον καμένο με τον Ντέρεν Σκουίκ, δεν το ξεχάσω αυτό, που είχε έρθει η Μέρκελ στην Ελλάδα, τι είχαν κάνει εκείνη τη συγκέντρωση. Είχαν πάει στην γερμανική πρεσβεία και έβγαινε ο Σκουίκ στα καλά κλαίγοντα και λέει τον ψεκάσαν οι αστυνομικοί. Τα θυμάστε καθόλου αυτά. Πού το αποδίδεται ότι ο κόσμος δεν αντιδρά. Μήπως και η αλήθεια είναι ότι ακούμε, τουλάχιστον εμείς που δισογραφούμε. Πάντως, ό,τι σας είπα είναι όλα πραγματικά γεγονότα, έτσι. Δεν έχω βάλει τίποτα δικό μου. Εμείς που δισογραφούμε εδώ τοπικά, υπάρχει μια απογοήτευση. Τέτοιοι άνθρωποι σαν και αυτούς, σας μιλώ ειλικρινά, δεν έχουν γεννηθεί στην πολιτική κανένας κράτους. Μιλάμε για τα πιο θλιβερά ανθρωπάκια. Καθώς είπα μόνο ανθρωπάκια. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Ναι. Πού το αποδίδεται ότι ο κόσμος δεν αντιδρά και πού το αποδίδεται ότι ο κόσμος έχει πλέον έτσι μια απέχθεια για την πολιτική και τελικά σας εξισώνει όλους. Λέει ότι όλοι μια ποτέ ίδια κυβέρνησαν οι άλλοι 20 χρόνια. Νέα Δημοκρατία, Πασόκ με εναλλαγές στις κυβερνήσεις. Ήρθε και ο ΣΥΡΙΖΑ, όλοι μια ποτέ ίδια είναι. Πολλά, και να κλείσουμε με αυτό. Δεν είμαστε το ίδιο, εκτός αν θεωρείτε αγαπητοί ή οι τηλεθεατές σας, ότι είναι το ίδιο να αγοράσεις τα τρόφιμά σου και να πληρώνεις στα ρεστοράν και στα εστιατόρια και στα ταβέρνες 13% ΦΠΑ και το ίδιο να πληρώνεις 24%. Εάν εσείς θεωρείτε ότι το 13% και το 24% είναι το ίδιο, έχουν κάποιο πρόβλημα με τα μαθηματικά σας. Εάν θεωρείτε ότι είναι το ίδιο να δίνει 50% προκαταβολή στην επιχείρησή σας και 100% προκαταβολή, τότε είμαστε το ίδιο. Εάν θεωρείτε το ίδιο να πληρώνεις 25% φόρο στην επιχείρησή σου και 29% φόρο στην επιχείρησή σου, είμαστε το ίδιο. Είχε τα περιθώρια ο ΣΥΡΙΖΑ να μην πάρει αυτά τα μέτρα. Φυσικά είχε περιθώριο. Αν είχε παραιτηθεί από την πρώτη μέρα ο Τσίπρας, όταν κατάλαβε ότι είχε αυταπάτες και άφηνε τον Σαμαρά να τελειώσει τη δουλειά, δεν θα παίρναμε κανένα από αυτά τα μέτρα. Όλα αυτά τα μέτρα είναι ο λογαριασμός που ήρθε στον ελληνικό λαό γιατί ψήφισε ΣΥΡΙΖΑ. Κανένα από αυτά τα μέτρα δεν θα είχαμε πάρει. Ο προϋπολογισμός του 2015 είχε, για να ξέρετε, ψηφισμένο την εισφορά αλληλεγγύης μείον 30%, μείον 30% ξαναπήγε συν 30%, και τον ένφια μείον 7%, πήγε συν 15%. Ήταν ψηφισμένα αυτά, περασμένα από την Τρόικα. Απλώς ο Τσίπρας έκανε την ηρωική διαπραγμάτευση με τον Βαρουφάκη, ζημίωσε το ελληνικό κράτος δεκάδες δισεκατομμύρια και μετά είπαν οι Ευρωπαίοι, αυτά τα δισεκατομμύρια τώρα που έκανε ζημιά ο Τσίπρας στην Ελλάδα, θα τα πληρώσουν οι δικοί μας φορολογούμενοι ή οι Έλληνες που τον ψήφισαν. Και αποφάσισαν οι Έλληνες που τον ψήφισαν. Αυτό έγινε. Ακούστε λοιπόν, τέτοια κυβέρνηση σαν και αυτήν που να έχει πει τέτοια ψέματα, τέτοιου βεληνικού ψέματα, τέτοιου μεγέθου ψέματα και να έχουν τα μούτρα και να βγαίνουν και να μιλάνε, δεν έχει ξαναυπάρξει. Τώρα, όπως το γιατί να αντιδρά ο κόσμος για να μην υπεκφύγω. Αντιδρά ο κόσμος. Ουδέποτε στις δημοσκοπήσεις κυβέρνηση εκλεγής απρό 9 μηνών δεν είχε τόσο μεγάλη φθορά δημοσκοπική. Ποτέ στην ιστορία. Ποτέ ούτε του Γιώργου Παπανδρέου. Να ξέρετε, η κυβέρνηση Τσίπρα πέφτει με μεγαλύτερο ρυθμό από ό,τι έπεφτε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου στις δημοσκοπήσεις. Και όπως έπεσε η κυβέρνηση του Γιώργου Παπανδρέου και στην πραγματικότητα, πρώτα πέφτει στις δημοσκοπήσεις και μετά πέφτει στην πραγματικότητα, έτσι θα πέσει και η κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα πολύ νωρίτερα από όσο πολλοί νομίζουν. Γιατί ο κόσμος θα τους διώξει. Και θα τους διώξει και με άσχημο τρόπο όταν θα έρθουν τα μπιλιετάκια και θα καταλάβει ο κόσμος
τι μεγέθους ζημιά έχει γίνει. Κόμμος στην Ελλάδα, επειδή ακόμα δεν έχει πληρώσει, τώρα θα γίνει εκαθάριση του εμφύλου εισοδήματος και θα πληρώσουν παραπάνω από πέρσι. Τον Αύγουστο θα κάνουν εκαθάριση του ένφια και θα πληρώσουν παραπάνω από πέρσι. Τον Ιανουάριο θα γίνει εκαθάριση των νέων ασφαλιστικών εισφορών με τον Κατρούγκαλο και θα πληρώσουν πολύ παραπάνω από πέρσι. Όλα αυτά θα γίνουν. Δυστυχώς. Μάλιστα. Οφείλω να σας 7 ευχαριστώ. Το βράδυ στα Λιθαρίτσια με την Όδε. Να είστε εκεί. Θα κάνουμε ωραία ομιλία και να διαφωνήσουμε. Εγώ ακούω τη διαφωνία αρκεί να γίνουμε λογικά επιχειρήματα. Χήμαρος πάντοτε ο Άδωνος Γεωργιάδης. Σας ευχαριστούμε θερμά που ήσασταν εδώ, Αντιπρόεδρε. Λοιπόν, μικρό διάλειμμα. Επιστρέφουμε εθελοντική αιμοδοσία και την Παγκόσμια ημέρα εθελοντή αιμοδότη και κλείνουμε τη σημερινή μας εκπομπή.